Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα για το αν υπάρχει ο λεγόμενος θρησκευτικός ναρκισισμός. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι όταν αναφερόμαστε σε νάρκισους στα βίντεο που κάνουμε, αναφερόμαστε σε ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όχι στην επίσημη διάγνωση της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, υπάρχουν διάφοροι τύποι νάρκισσων. Δηλαδή υπάρχουν νάρκισσοι οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, δηλαδή είναι πολύ εύκολο κάποιος να τους καταλάβει, να τους ξεχωρίσει και να δει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και συμπεριφέρεται χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση και ανάληψη ευθύνης. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι κρύφο νάρκισσοι, είναι κρυφή νάρκισσοι, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται και ως πολύ καλοί άνθρωποι και να είναι δύσκολο κάποιος να τους ξεχωρίσει, να είναι δυσδιάκριτο ότι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Αφορμή για το σημερινό βίντεο, δύο σχόλια στο κανάλι και μία επιστολή ενός τακτικού τηλεθεατή. Κάτω από το βίντεο οδηγός επιβίωσης για τη μετά no contact εποχή, μια φίλη έγραψε το εξής σχόλιο. Σε ένα live σου, Θέκλα, αναφέρθηκε στους communal narcissists. Communal narcissists είναι ένας όρος τον οποίο τον έχω πάρει από την δόκτωρα Ράμανι Ντουρβάσουλα, η οποία είναι μια εξαιρετική κλινική ψυχολόγος, η οποία έχει ένα τεράστιο κανάλι στο YouTube που μιλάει κυρίως για τον ναρκισισμό, για τον ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Και όταν λέμε τον όρο communal narcissist, δεν το χρησιμοποιεί μόνο η δόκτωρα Ράμανι, το χρησιμοποιούν και πολλοί άλλοι θεωρητικοί. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι και ως άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στην κοινότητα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν αυτή τη στόφα του ουσιαστικά αλληλέγγυου ανθρώπου. Μπορεί μια μητέρα, ρωτάει η φίλη, να παραμελεί το παιδί της και παράλληλα να ασχολείται με φιλανθρωπίες? Ναι, μπορεί. Θα μπορούσες να κάνεις ένα σχετικό βίντεο για να εξηγήσεις περισσότερο αυτόν τον ορισμό? Δεν κάνω αυτό. Μια άλλη κυρία από κάτω σχολίασε όσον αφορά σε αυτό που ρωτάει η κυρία. Υποθέτω πως αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι κρυφή νάρκισσοι. Άνθρωποι που αλόγιστα χρησιμοποιούν τη φράση «εγώ η ανάξια δούλη του Θεού» και που θεωρούν πως είναι καλοί άνθρωποι όχι μόνο γιατί είναι ήδη βουτυγμένοι στις ενοχές, αλλά προκαλούν και στους άλλους ενοχές. Θυμηθείτε ότι τις τελευταίες μέρες κάναμε και ένα βίντεο για τις ενοχές. Όσοι δεν το έχετε δει, ανατρέξετε στο κανάλι να το δείτε, για το αν η ενοχή είναι ένα χρήσιμο ή ένα βλαπτικό συναίσθημα. Κάνω επίσης πολλές σκέψεις για τέτοιους ανθρώπους που έχω στο περιβάλλον μου, λέει η φίλη. Θα ήθελα τη γνώμη σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Άρα αυτά τα δύο αρχικά σχόλια ανοίγουν τον δρόμο να μιλήσουμε για τους communal narcissists, τους φιλάνθρωπους ναρκισιστές ή τους θρησκευτικούς νάρκισσους, το θρησκευτικό ναρκισισμό όπως το αναφέρει ο φίλος, και πάμε να διαβάσουμε το mail που ρωτάει πιο συγκεκριμένα και μας δίνει και ένα story. Λοιπόν, ο φίλος, Θέκλα μου αγαπημένη, μπορώ να υπερηφανευτώ πως δεν έχω χάσει δικό σου vlog τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια. Ευχαριστούμε. Έχω γράψει και κάποια σχόλια σε μερικά. Επίσης, παρακολουθούσα τις εκπομπές σου στην τηλεόραση. Ήθελα πολλές φορές να σου γράψω σχετικά με τις εμπειρίες μου με ναρκισσούς φίλους, αλλά και ερωτικές συντρόφους. Είναι άντρας ετεροφιλόφιλος που γράφει το email. Αλλά παρακολουθώντας όλα αυτά τα βίντεο, είχα καλυφθεί, γιατί οι εμπειρίες μου ήταν ίδιες ή παρόμοιες με άλλων ανθρώπων συνεξαρτώμενων σαν και εμένα. Σήμερα πάντως σκέφτηκα ένα θέμα που πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει vlog και νομίζω πως δεν έχει συζητηθεί καθόλου ή ελάχιστα. Η αδερφή μου βρίσκεται σε μια θρησκευτική οργάνωση και βάζει μέσα στην παρένθεση ο φίλος τη λέξη cult, η οποία λέξη cult σημαίνει κάτι σαν αίρεση, και ασχολείται και η ψυχολογία με τα cults, όχι μόνο η θεολογία. Έχει μια πολύ καλή φίλη η αδερφή μου, άρα η αδερφή του είναι σε αυτή την οργάνωση, που είναι και η ίδια στην οργάνωση αυτή. Αυτήν την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει χωρίσει και εδώ και κάνα χρόνο αρχίσαμε να αναπτύσσουμε μια σχέση ερωτική, όχι όμως ολοκληρωμένη, πλατωνική δηλαδή. Πιο πολύ τηλέφωνα και μηνύματα. Η ίδια μου έχει πει πως το ερωτικό κομμάτι το έχει αφήσει πίσω, αλλά στην ουσία ποτέ δεν το είχε αναπτύξει. Για παράδειγμα, για να κάνει σεξ με τον άντρα της έπρεπε να είχε πει.
είχε γάμο με κακοποιητικό νάρκισο κτλ. Κτλ. Το γνωστό μοτίβο συνεξάρτησης. Εδώ θέλω να πω ότι το έχω ακούσει και από άλλες γυναίκες, ότι για να μπορέσουν να έρθουν σε ερωτική επαφή με τον σύντροφο τους πρέπει να πιούν, να μεθύσουν δηλαδή, ούτως ώστε να αρθούν οι όποιες αναστολές τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, αν μας είπε. Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς τη βοήθεια του αλκοόλ, πρέπει να δούμε τι γίνεται με μας. Ή έχουμε θέμα με το σεξ, ή έχουμε ενοχές εσωτερικές που δεν μας αφήνουν να αφαιθούμε στις ερωτικές μας παρορμήσεις, στις ερωτικές μας επιθυμίες και στη σύνδεση με τον σύντροφό μας, ή έχουμε θέμα με τον σύντροφο μας, το οποίο δεν το έχουμε επιλύσει και επειδή ακριβώς δεν το έχουμε επιλύσει, το σώμα μας αρνείται να συνεργαστεί, αρνείται να συμμετέχει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι ανησυχητικό αν πρέπει να πιούμε αλκοόλ για να έρθουμε σε ερωτική επαφή. Έτσι μια υποσημείωση, γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμη σε κάποιους. Πώς το ψάχνουμε, πάμε σε ένα ψυχολόγο και το συζητάμε και το διερευνούμε. Αυτό βέβαια που μου έκανε εντύπωση σε μια συζήτηση που κάναμε ήταν όταν μου είπε πως εγώ δεν μπορώ να φτάσω σε ψηλά επίπεδα ψυχικής εξέλιξης επειδή δεν είμαι κοντά στο Χριστό. Μου έδωσε την αίσθηση πως μόνο αυτοί που είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία είναι καλοί άνθρωποι ή τουλάχιστον προσπαθούν προς τη Θεία Φώτιση και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε limited, δηλαδή είμαστε περιορισμένοι, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε. Είσαι πλέον ειδικός και λόγω της ανατροφής σου να μιλήσεις για αυτό το θέμα, γι' αυτό θεώρησα πως ήταν καλή ιδέα να σου γράψω. Νιώθω πως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, μιλάς για τις αιρέσεις, μιλάς για τις εκκλησίες, μιλάς για τις θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά που στην ουσία δεν έχουν την ψυχική δύναμη να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού. Κρίνουν αυστηρά τους ανθρώπους που είναι εκτός, αλλά για τους ίδιους υπάρχει επιοίκεια. Νομίζουν πως αυτή είναι η κλεχτή του Θεού. Εδώ θέλω να πω ότι όλες οι εκκλησίες, όλες οι οργανώσεις, όλες οι αιρέσεις, όπως το θέλει να το ονομάσει κανείς, έχουν αυτή την πεποίθηση ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια, ότι εμείς είμαστε η μόνη σωστή εκκλησία. Αυτό θα το ακούσεις και σε χριστιανούς ορθόδοξους να το λένε και πεντηκοστιανούς να το λένε και καθολικούς να το λένε και οποιαδήποτε εκκλησία, ό,τι όνομα έχει, είτε θεωρεί τον εαυτό της εκκλησία, είτε θεωρεί τον εαυτό της αίρεση, είτε θεωρεί τον εαυτό της οργάνωση, έχουν αυτή την πεποίθηση, την κρατεά, την πολύ δυνατή πεποίθηση ότι η αλήθεια είναι μόνο σε εμάς. Νομίζουν πως αυτή είναι η εκλεκτή του Θεού. Αυτή την εντύπωση μου δίνουν από τα λεγόμενα της αδερφής μου, αλλά και της φίλης της κυρίως. Έχω γνωρίσει αρκετούς από αυτή την οργάνωση και δεν μπορώ να πω πως έχω ενθουσιαστεί από την πνευματικότητα που εκπέμπω. Ψέμα και υποκρισία μάλλον έχω εισπράξει. Όταν τα λέω αυτά στην αδερφή μου, μου λέει άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν λαττώματα. Σαν να κρίνουν τους ανθρώπους με δύο μέτρα και δύο σταθμά όμως. Θα μπορούσα να σου γράψω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να σε κουράσω. Εμένα πάντως μου κάνει πολύ ναρκισιστικό όλο αυτό. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει ένα βίντεο με αυτό το θέμα. Εγώ το ρώτησα αν είναι ακόμη μαζί με αυτή την κυρία και μου λέει «Όχι Θέκλα μου, δεν είμαι με αυτήν, δεν ήμουν και ποτέ άλλωστε». Μου είπε πως θα προσευχηθεί και θα της δείξει ο Θεός αν θα πρέπει να κάνει σχέση μαζί μου ή όχι. Δεν παίρνουμε ευθύνη δηλαδή και τα ρίχνουμε στα θεία, ό,τι να είναι. Πάντως η κόκκινη σημαία, πιο μεγάλη και από αυτές την κόκκινη πλατεία στην επέτειο της Ρωσικής Επανάστασης ήταν η εξής. Φτιάχναμε τον κήπο της και εγώ είχα ανοίξει τα πόδια μου σε διάσταση για να φυτέψω κάποια φυτά. Της λέω γελώντας, κοίτα πόσο πολύ έχω ανοίξει τα πόδια μου και μου απαντάει θρήσκα, ναι, σαν μπιπ. Εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα, αλλά δεν είπα τίποτα. Κακός βέ, πρέπει να πεις. Τι θρησκά είσαι και χρησιμοποιείς αυτή την ορολογία. Της έκανα κουβέντα αργότερα όμως. Της είπα πως η συμπεριφορά της ήταν πολύ προσβλητική και με θύμωσε. Αρκούσε να είχε πει έχεις δίκιο, συγγνώμη, και να τελείωνε εκεί όλο το θέμα. Όμως δεν έλαβε καμία ευθύνη λέγοντάς μου πως δεν είμαι γυναίκα για να με πειράξει. Το είπε για αστείο και λοιπές τέτοιες μπούρδες. Τότε της λέω, θα μπορούσες να πεις κάτι αντίστοιχο σε κάποιον από την εκκλησία που έχει σκύψει να προσευχηθεί.
και μου λέει πως δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Σε μένα όμως μία χαρά της το είπες, της λέω. Ξέρω πως σε αυτό το σημείο έπρεπε να είχα διακόψει κάποια επαφή, το έκανα βέβαια λίγο αργότερα. Τελικά μάλλον σε μένα ο Θεός έδειξε τα σημάδια να πάω no contact. <It's black. laughs> Νιώθω πως ήταν σαν ένα από αυτά τα χτυπήματα που σου δίνουν η νάρκηση κάτω από τη μέση. Στα καλά καθούμενα και ενώ περνάς πολύ όμορφα, σου πετάνε μία άκρος προσβλητική φράση και σε αφήνουν άναυδο. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί μέσω της θρησκείας να αναπτύξει την πνευματικότητά του δεν μιλάει με τέτοιο τρόπο ούτε για αστείο. Πιστεύω πως σε τέτοιες οργανώσεις πάνε άνθρωποι με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση ή με διωγγωμένο εγώ. Νιώθουν μέσα από εκεί δυνατοί και σπουδαίοι. Αρνιούνται να αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες, ο Ιησούς θα αποφασίσει για αυτούς. Νιώθουν περιούσιοι και κατά κάποιο τρόπο ανώτεροι από τους άλλους που είναι εκτός οργάνωσης. Δεν ξέρω, πάντως τέτοια αίσθηση μου δίνεται. Λοιπόν. Καταρχάς θέλω να πω ότι αυτό που σου είπε ότι άνοιξες τα πόδια σου σαν πιπ ήταν μια ατυχής έκφραση, την οποία θα μπορούσε να την ανακαλέσει και να πει πω ό,τι είπα, μου ξέφυγε, λυπούμε που το είπα και σε προσέβαλα, παρά να λέει ότι είναι αστείο και ότι δεν είσαι γυναίκα, γι' αυτό δεν έπρεπε να σε πειράξει. Αυτό δείχνει ένα εσωτερικευμένο μισογυνισμό μεταξύ άλλων. Το να σου λέει είσαι σαν μπιπ και όταν της λες με ενόχλησε, να σου λέει δεν είσαι γυναίκα για να σε ενοχλήσει κλπ. Λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και τα σχόλια στο κανάλι, αλλά και την επιστολή που έστειλε ο φίλος, θέλω να πω ναι, ότι μπορεί να υπάρξει εντός αγωγικών θρησκευτικός ναρκισισμός. Υπάρχουν οι communal narcissists, οι οποίοι είναι νάρκισοι, που παρουσιάζουν μπροστά έξω μια πολύ καλή κοινωνική εικόνα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε τους άλλους, ότι είναι φιλάνθρωποι. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίζω πως υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον όρο φιλανθρωπία και τον όρο αλληλεγγύη. Ο όρος φιλανθρωπία έρχεται από ένα χώρο του στυλ ότι εγώ, πολύ σπουδαίος, αγαπώ τους ανθρώπους. Άρα είμαι πάνω από τους ανθρώπους. Δηλαδή εγώ που είμαι ένας ιεροκήρυκας ή που είμαι ένας ιεραπόστολος ή που είμαι ένας πολύ θρησκός άνθρωπος, είμαι ανώτερος από τους ανθρώπους, είμαι σαν θεός δηλαδή και αγαπώ τους ανθρώπους. Η λέξη η οποία περιγράφει καλύτερα το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε αγαπητικοί ο ένας προς τον άλλον είναι η λέξη αλληλεγγύη. Δηλαδή ο ένας να συμπαρίσταται στον άλλο άνθρωπο. Από ένα χώρο που είμαστε και δυο το ίδιο. Η φιλανθρωπία έχει αυτό το είμαι από πάνω, είμαι πιο σπουδαίος από σένα, είμαι πιο πλούσιος, είμαι πιο καλλιεργημένος, είμαι πιο θρήσκος, είμαι περιούσιος λαός του Θεού. Περιούσιος λαός του Θεού είναι μια φράση η οποία χρησιμοποιείται στο Ευαγγέλιο που αναφέρεται, νομίζω ότι ήταν στους Ιουδαίους, στους Εβραίους αρχικά που ήταν αυτή η φράση στην Παλαιά Διαθήκη, ότι δηλαδή όσοι ήταν θρήσκοι στον, όσοι πίστευαν, ξέρω εγώ, στην αβρααμική θρησκεία, τη μονοθυστική του Ιουδαϊσμού, ότι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ πιστεύω στην άνοιξη θρησκεία, δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να επιλέξει συνειδητά είτε να είναι θρήσκος, είτε να μην είναι θρήσκος. Μπορεί να επιλέξει να ανήκει σε μια εκκλησία ή να μην ανήκει σε μια εκκλησία. Μπορεί να επιλέξει να ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση ή να μην ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει αυτή την επιλογή. Να μην φτάσουμε στο αντίθετο σημείο και να γίνουμε κριτικοί και κατακριτικοί των ανθρώπων που βρίσκουν συναισθηματικό καταφύγιο μέσα σε θρησκευτικά σχήματα, δικαίωμά τους, και καλά κάνουν εφόσον αυτό τους ανακουφίζει και τους εξυπηρετεί. Όμως εκείνο το οποίο μπορεί να δει η ψυχολογία ως κοινωνική επιστήμη είναι ότι τέτοιοι χώροι πολλές φορές μπορεί να είναι χώροι στους οποίους ένας νάρκισσος να βρίσκει ταυτότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας
όταν μπει σε έναν τέτοιο χώρο, όταν μπει σε μια θρησκεία, όταν μπει σε μια θρησκευτική οργάνωση, όταν μπει σε μια αίρεση. Ξαναλέω ότι μέσα σε εισαγωγικά βάζω αυτούς τους όρους, γιατί δεν είναι θέμα του παρόντος βίντεο να το αναλύσουμε τι συνιστά θρησκεία, τι συνιστά θρησκευτική οργάνωση, τι συνιστά αίρεση. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρόν βίντεο και αυτό που ενδιαφέρει την επιστήμη της ψυχολογίας όσον αφορά στο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και τα περιβάλλοντα τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη ναρκισσιστικού στυλ προσωπικότητας, είναι η δομή τέτοιων σχημάτων θρησκευτικών. Είναι αλήθεια ότι εύκολα κάποιος ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που λέγονται στο χώρο αυτό για να τα φορέσει ως ένα μανδύα αγιότητας, ως ένα μανδύα καλοσύνης, ως ένα μανδύα ενός ανθρώπου που είναι πιο καλός από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν μέσα σε αυτά τα θρησκευτικά σχήματα και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί να έχουν κάλλιστα ένα συνεξαρτώμενο στυλ προσωπικότητας. Όμως είναι αλήθεια ότι αν κάποιος είναι θρήσκος, δεν σημαίνει ότι σίγουρα είναι άνθρωπος ο οποίος έχει καλό χαρακτήρα, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Πολλές φορές η θρησκεία χρησιμοποιείται ως ένδυμα για να καλύψει τον ναρκισσισμό. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι όλοι όσοι είναι θρήσκοι είναι ναρκισσοί, ότι όλοι όσοι δεν είναι θρήσκοι δεν είναι ναρκισσοί και ούτω καθεξής. Θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε διάφορα οικογενειακά σχήματα μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα μέσα στην οικογένεια, μια μητέρα, ένας πατέρας, οι οποίοι να είναι ψυχικά και συναισθηματικά κακοποιητικοί προς τα άλλα μέλη της οικογένειας και να χρησιμοποιούν και τη θρησκεία και τα θρησκευτικά τους πιστεύω ή την οργάνωση στην οποία ανήκουν ή την σέκτα στην οποία ανήκουν ή την αίρεση στην οποία ανήκουν ή την εκκλησία στην οποία ανήκουν ως πρόφαση για να δικαιολογήσουν τη δικιά τους κακοποιητική συμπεριφορά. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Και πώς η πρόκληση ενοχών και η διαχείριση των ενοχών μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα εργαλείο ψυχολογικού πολέμου γονέων προς παιδιά ή συντρόφου προς το σύντροφο. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για το shaming, για την πρόκληση ντροπής στον άλλον. Μπορεί ένας γονιός, ο οποίος είναι θρησκευτικός νάρκισσος, μπορεί να κάνει τα παιδιά του να νιώθουν άσχημα και να νιώθουν ντροπή για τον εαυτό τους, λέγοντάς τους με αυτή τη συμπεριφορά που έχεις, είσαι αμαρτωλός, θα πας στην κόλαση ή δεν ντρέπεσαι που καταπατάς τις εντολές του Θεού κλπ. Πολλές φορές οι νάρκισσοι το παίζουν καλοί άνθρωποι. Πολλές φορές μπορεί να παρουσιαστούν με το μανδύα του φιλάνθρωπου, του θρήσκου, του ορθού. Αν βρισκόμαστε μέσα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο, είτε ερωτική σχέση, είτε φιλική σχέση, είτε ακόμη και συγγενική σχέση, με έναν άνθρωπο ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, μας στενοχωρεί, μας προκαλεί δυσφορία, έστω κι αν παρουσιάζεται ως ένας πολύ καλός άνθρωπος και ως ένας πρεσβευτής του Θεού στη γη, ως κάποιος ο οποίος έχει τη σοφία, έχει την πίστη και έχει τις γνώσεις και ξέρει καλύτερα από μας και μπορεί να μας καθοδηγήσει όσον αφορά τα θρησκευτικά μας πιστεύω, αν ένας άνθρωπος μας κάνει να νιώθουμε άσχημα και αν η επαφή μαζί του μας αφήνει με μια επίγευση τοξικότητας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας μπερδεύει η θρησκευτική του ταυτότητα. Ότι είναι πολύ θρήσκος, ότι ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση, ότι εκπροσωπεί τρόπον τεινά το Θεό στη γη. Λέει ότι τον εκπροσωπεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι εγώ, λόγω της θέσης που έχω σε αυτή την εκκλησία, λόγω της θέσης που έχω σε αυτή την οργάνωση, είμαι εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Το Θεό δεν ξέρω αν το ρώτησα. Αν υπάρχει. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει οποιασδήποτε πεποιθήσεις θέλει
να είναι ένθεος ή άθεος, να είναι θρήσκος ή άθρησκος. Πιστεύω στην ανεξιθρησκεία και στο δικαίωμα επιλογής των προσωπικών σου πιστεύω. Ας μην ξεγελιόμαστε όμως από τη θρησκευτική ταυτότητα που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Το να είναι θρήσκοι δεν τους κάνει ταυτόχρονα αυτόματα και καλούς ανθρώπους και μη νάρκισσους. Ναι, υπάρχουν και θρήσκοι οι οποίοι είναι νάρκισσοι. Οπότε προσοχή. Οπότε προσοχή. Επίσης, κάτι που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές, όπως έχει σημειώσει και ο φίλος στην επιστολή του, πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν μια πνευματική τεμπελιά και μπαίνοντας μέσα σε μια θρησκευτική οργάνωση, μπαίνοντας μέσα σε μια εκκλησία, αφήνουμε την κρίση μας απ' έξω, αφήνουμε τη λογική μας απ' έξω και κάνουμε ό,τι μας λένε. Ή περιμένουμε να αποφασίσουν οι άλλοι για εμάς, είτε αυτοί οι άλλοι είναι ο Θεός, είτε αυτοί οι άλλοι είναι η θρησκευτική ταγή κλπ. Πάλι έχει να κάνει με δική μας πνευματική τεμπελιά αυτό και επίσης η πνευματικότητα δεν είναι ένα προσόν μόνο όσων ανθρώπων αυτοπροσδιορίζονται ως θρήσκοι ή ως εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Η πνευματικότητα είναι η ενασχόληση με το πνεύμα μας, η ενασχόληση με πράγματα μη υλικά, όπως έχουμε εξηγήσει και σε πρόσφατα βίντεο. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια δικές σας εμπειρίες σε σχέση με αυτό, οι οποίες μπορεί να είναι επικοδομητικές και χρήσιμες, ως προς το εξής. Ως προς το να προσέχουμε και τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας και τους άλλους ανθρώπους και να μην καταλήγουμε σε απλοϊκά συμπεράσματα του στυλ θρήσκος ίσον καλός άνθρωπος, μη θρήσκος ίσον κακός άνθρωπος και ούτω καθεξής. Μπορεί ο ναρκισισμός να ανθίσει σε όλα τα περιβάλλοντα. Μπορεί να έχουμε έναν άθεο που να είναι ναρκισιστής, ναρκισσος, έναν άθεο ναρκισσο και να έχουμε και ένα θρήσκο ναρκισσο. Αυτά. Προσοχή.